Αλλά εδώ παίζεται μια φαρσοκομωδία ανάμεσα στον Υπουργό και στον αναπληρωτή του. Και δυστυχώς εσείς κύριε Μιχελάκη αναλαμβάνετε με τη συνεργασία βεβαίως του κυβερνητικού παρασκηνίου το ρόλο του ακροδεξιού βραχίωνα. Τουλάχιστον του ακροδεξιού βραχίωνα. Διότι αυτό το ρόλο έχετε αναλάβει και αυτό το ρόλο πάτε να παίξετε σε αυτή την αίθουσα. Αυτόν ακριβώς το ρόλο. Δεν προσπαθείτε να προστατέψετε βεβαίως όπως όλοι επιθυμούμε τα σώματα ασφαλείας. Κανείς δεν θέλει να θίξει τα σώματα ασφαλείας, τους άνδρες και τις γυναίκες που απασχολούνται σε αυτά, και θέλουμε αντίθετα να υπηρετούν τον πολίτη, θέλουμε να υπηρετούν την κοινωνία, θέλουμε να παίζουν το ρόλο τους κατά τους νόμους και το Σύνταγμα. Όλοι το θέλουμε αυτό, όλοι το επιθυμούμε. Αλλά εσείς εδώ δεν θέλετε να προστατεύσετε τους άνδρες και τις γυναίκες και τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν στα σώματα ασφαλείας. Όχι κύριε Μιχελάκη. Την ατζέντα, την ακροδεξιά θέλετε να επιβάλλετε στην πολιτική ζωή για να κάνετε εύκολο λαϊκισμό, για να κάνετε πολιτική κερδοσκοπία. Και αυτό που κάνετε παραβιάζει κάθε έννοια συνταγματικής τάξης σε αυτή τη χώρα. Στην ουσία απαγορεύεται, και απαγορεύεται στην πράξη, αν και απαγορεύεται και θεσμικά από ό,τι βλέπω, την δυνατότητα του οποιοδήποτε να επιχειρήσει να καταγγείλει πράξεις που θεωρεί έκνομες σε βάρος του από προερχόμενες από τα σώματα ασφαλείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπονομεύει τα σώματα ασφαλείας αυτός που καταγγέλει. Τα προστατεύει. Τα προστατεύει. Δεν τα υπονομεύει. Και αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθένα. Και εσείς ερχόστε τι να κάνετε εδώ πέρα? Όχι απλώς να αποθαρρύνετε κάθε τέτοια καταγγελία, αλλά να την ποινικοποιήσετε και να την καταστήσετε αυτόφορο αδίκημα. Άκουσον, άκουσον. Αυτόφορο αδίκημα. Πού? Στο μεταναστευτικό κώδικα. Με τροπολογία νομοθετικής ρύθμισης της τελευταίας στιγμής, η οποία έρχεται και φεύγει. Πηγαίνω, έρχεται σε αυτή την αίθουσα. Αστειεύεστε προφανώς. Εξευτελίζετε τη Βουλή. Αυτά τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε να εμφανίζονται μπροστά μας δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο. Να πηγαινοφέρνετε τροποποιήσεις και τροπολογίες με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον κακόγουστο τρόπο, και να θέλετε να τρομοκρατήσετε κάθε έναν ο οποίος, και μετανάστης βεβαίως, θέλει να πάει να καταγγείλει μια έκνομη πράξη και αυτή η καταγγελία να επισύρει την απέλασή του, να επισύρει χίλιες δυο συνέπειες. Πού ακούστηκε αυτό? Προστατεύεται τα σώματα ασφαλείας? Το παρακράτος προστατεύεται. Τις ακροδεξίες αποφύσεις. Προστατεύεται την ατζέντα την οποία θέλει να βάλει στην ημερήσια διάταξη η Χρυσή Αυγή. Αυτό κάνετε. Είναι ντροπή να το επιχειρείτε. Και κάνω για άλλη μια φορά έκκληση να αποσύρετε αυτή την τροπολογία. Να αποσύρετε αυτή την τροπολογία όνειδος, η οποία δεν είναι άξια της χώρας αυτής. Δεν είναι άξια της Ελλάδας, των παραδόσεών της, του πολιτισμού της. Ασφαλώς η χώρα χρειάζεται μια σύγχρονη μεταναστευτική πολιτική, την οποία όμως δεν βλέπουμε να ακολουθείτε. Απλώς αξιοποιείτε το δράμα και την τραγωδία της μετανάστευσης για να κάνετε πολιτική κερδοσκοπία, για να κάνετε φτηνό, ευτελή λαϊκισμό. Όμως δεν μπορεί αυτή η πολιτική, αυτή η κατεύθυνσή σας να έχει το παραμικρό αποτέλεσμα. Ολοκληρώστε κύριε Δημήτρη. Σας στιγματίζει αντιθέτως και σας στιγματίζει ανεξίτηλα. Ο κύριος Βορύδης έχει δει το λόγο.